σε οποιασδήποτε καταστάσεις, καλές ή κακές. Και εκ τούτου, εκ του γεγονότος δηλαδή ότι είναι πεφυτευμένο παρά τους δίακας των υδάτων, καρποφορεί στον καιρό αυτού με καρπό καλό, με καρπό πολύ, αλλά και το φύλωμά του, η θωριά του, η ζωή του δεν μαραίνεται, πάντοτε θάλει. Το αποτέλεσμα, ένας τέτοιος άνθρωπος, οτιδήποτε και αν πράττει, ευωδώνεται από το Θεό. Σε αντίθεση, ο άλλος άνθρωπος, τον οποίον περιγράφει ο Λόγος του Θεού, είναι σαν λεπτόν άχυρον, το οποίον εκρύπτει ο παραμικρός άνεμος. Ως το άχυρο, το λεπτό, ούτε καν χοντρό, φου, λίγο φυσάει και το πάει όπου θέλει ο άνεμος. Το αποτέλεσμα είναι ένας άνθρωπος αδύναμος, άστατος, χωρίς καρπό, χωρίς ζωή ευλογημένη, ένας άνθρωπος που το τέλος του είναι η απώλεια, όπως και η ζωή του η κατάρα. Γιατί είναι μία οδός την οποία ο άνθρωπος επιλέγει και ο Θεός γνωρίζει την οδόν των ανθρώπων και διακρίνει την οδόν των δικαίων από την οδόν των ασεβών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, μια και είμαστε στην Εκκλησία του Θεού γιατί ο Χριστός μας πρόσθεσε, μια και μας αναγέννησε ο Πατέρας εις ελπίδα ζώσα, κληρονομία αμάραντο, αμίαντο, αιώνιο, που είναι επεφυλαγμένη για μας την έσχατη ημέρα, καθώς με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα έως τέλους. Υπάρχει λοιπόν η δύναμη του Θεού που μας φυλάτει, υπάρχει ο Ιησούς Χριστός που μας είπε ότι εγώ θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρα στη ζωή σας έως την τελείας του αιώνος. Υπάρχουν οι υποσχέσεις του Θεού προς τους Αγίους ανθρώπους του Θεού σε εύρος μεγάλο, δηλαδή υπάρχει η πολυειδής χάρις του Θεού, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και η πορεία του κάθε ανθρώπου. Πώς ο άνθρωπος πολιτεύεται, πώς ο άνθρωπος ζει μέσα στον κόσμο αυτό, πώς ο άνθρωπος στέκεται. Αυτό λοιπόν με τη χάρη του Χριστού θα δούμε σήμερα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία προσδίδουν στον άνθρωπο την ευλογία εδώ στη γη και την αιώνια ζωή μετά το τέλος της ζωής του εδώ στη γη. Γιατί αν ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια, που εμείς ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια, αν η Γραφή όλη είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, που εμείς το ξέρουμε γιατί μας το βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη, και αν είναι προς διδασκαλία για να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε σε βάθος αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά, τα οποία είναι χαρακτηριστικά ανθρώπων, που όμως είναι προϋποθέσεις, χαρακτηριστικά ζωής ανθρώπων, που όμως είναι προϋποθέσεις της απόλυτης ευλογίας. Διαβάζω λοιπόν το πρώτο χαρακτηριστικό. Μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος δεν περιεπάτησε σε βουλή ασεβών. Δηλαδή είναι
το περπάτημά του στη βουλή των ευσεβών ανθρώπων. Είναι ευσεβής άνθρωπος, η επιθυμία του, η βουλή του κατευθύνεται μέσα από το μυστήριο της ευσεβίας που είναι μέγα, δηλαδή τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Δεν έχει μόνο σεβασμό, αλλά έχει καλό σεβασμό. Είναι δηλαδή φοβούμενος τον Κύριο με επίγνωση της αληθείας, γιατί υπάρχουν και φοβούμενοι τον Θεό που χάνονται όμως από άλλη ψυγνώσεως. Αυτός λοιπόν έχει τη γνώση, είναι φοβούμενος τον Θεό και φροντίζει να περπατάει πάντοτε στη βουλή, στην επιθυμία των φοβουμένων τον Κύριο. Και όταν ένας άνθρωπος λοιπόν περπατάει με φόβο Θεού, το πρώτο χαρακτηριστικό που απολαμβάνει από το Θεό και μας το πληροφορεί ο Λόγος του Θεού είναι ότι αυτόν διδάσκει ο Θεός την οδόν εις την οποία πρέπει να εκλέξει. Έχει διδαχεί, ο Χριστός είναι δάσκαλός του. Επειδή είναι αυσεβής, επειδή είναι φοβούμενος στον Θεό, επειδή ξέρει ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να τον διδάξει την οδόν την οποία πρέπει να εκλέξει, γι' αυτό ζει, περπατάει στο φόβο του Θεού και εξητάει αυτό το οποίο του υπόσχεται ο Θεός μέσα από το Λόγο του, την διδαχή για την οδόν την οποία πρέπει να εκλέγει στη ζωή του, θα έλεγα κάθε στιγμή ή σε πολύ σοβαρά ή και σε λιγότερα σοβαρά διλήμματα τα οποία πάντοτε θα υπάρχουν στη ζωή του ανθρώπου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να είμεθα φοβούμενοι το Θεό. Ο φοβούμενος το Θεό φροντίζει, προσέχει να μην λυπεί το Θεό, να μην λυπεί το Πνεύμα το Άγιο, να μην ξεφεύγει από τις βουλές του Θεού, από το περπάτημα, από το Λόγο του Θεού, από το θέλημα του Θεού, και ταυτόχρονα πρώτον πάντοτε ζητάει διδαχή από τον Κύριο για την οδόν την οποία πρέπει να εκλέγει στα διλήμματα της ζωής του. Το αποτέλεσμα και η υπόσχεση του Θεού είναι ότι αυτός θα κατοικεί μέσα σε πολλά αγαθά και το σπέρμα αυτού θα κληρονομήσει τη γη. Δηλαδή ένας άνθρωπος φέρνει την ευλογία, εφόσον είναι φοβούμενος τον Θεό και περπατάει στη βουλή των ευσεβών και γνωρίζει ότι σε αυτόν ο άνθρωπος ο Θεός είναι έτοιμος να τον διδάξει την οδόν την οποία πρέπει να εκλέξει και την εξητεί, περπατάει πάντοτε στην οδόν την οποία διδάσκει ο Χριστός αυτόν, δεν περπατάει σε άλλα μονοπάτια, σε άλλους δρόμους, δεν κάνει λάθη, δεν χάνει τον προσανατολισμό του, ούτε τον δρόμο του, ούτε τον προορισμό του, ούτε την αποστολή του. Γι' αυτό αγαθά θα πολλαπλασιάζει ο Θεός τη ζωή του και το σπέρμα του θα κληρονομήσει τη γη της επαγγελίας, τη γη της ευλογίας. Αλλά ακόμη το απόρριτον του Κυρίου θα αποκαλύπτεται σε αυτόν, δηλαδή θα έχει και αποκαλύψεις από το Θεό, θα έχει επίγνωση του θελήματος του Θεού, θα έχει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, θα το αποκαλύπτει ο Θεός πάντοτε, εφόσον εξητάει, για τους εξητούντας ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης, και το Λόγο του θα του φανερώνει. Τη Διαθήκη του θα φανερώνει σε αυτόν. Ένας άνθρωπος ιδιαίτερος, μόνο και μόνο επειδή περπατάει στη βουλή των ευσεβών και γνωρίζει τις επαγγελίες που ο Θεός δίδει σε αυτούς που περπατάνε με φόβο Θεού και μάλιστα εν το φόβο του Κυρίου, μέσα στο φόβο του Θεού. Αλλά ο Θεός του υπόσχεται ακόμη προστασία, άγγελοι θα στρατοπεδεύουν κύκλο των φοβουμένων αυτών και θα τον ελευθερώνουν.
και δεν θα υπάρχει στέρησης εις τους φοβουμένους αυτών και δεν θα στερούνται δηλαδή κανενός αγαθού. Άνθρωπος ιδιαίτερος με το πρώτο και μόνο και όχι μόνο με το πρώτο αυτό ωραίο χαρακτηριστικό, το φόβο του Θεού, που τον εξητάει, που τον θέλει, που θέλει να περπατάει στο φόβο του Θεού και ψάχνει μέσα από το Λόγο του Θεού τις υποσχέσεις, τις επαγγελίες και τις διδαχές που ο Χριστός δίνει, ο Θεός δίνει, ο Λόγος του Θεού δίνει και εξητώντας περπατάει σε αυτές. Δηλαδή δεν περπατάει στην τύχη. Περπατάει πάνω στα ίχνη του Χριστού όπως περιγράφονται μέσα στο Λόγο του Θεού. Να το πω πιο απλά. Θέλω, Κύριε, να είμαι φοβούμενος το όνομά Σου, φοβούμενος την παρουσία Σου, θέλω να μη σε λυπώ, θέλω να είμαι στη βουλή πάντοτε των ευσεβών. Τι έχεις ετοιμασμένο για μένα, εάν εγώ το θέλω και το εξητώ, για να ψάξω στη γραφή. Βρίσκω, εξητώ και απολαμβάνω. Αυτός είναι ο χριστιανός που περπατάει στο Λόγο του Θεού. Δεν διαβάζει επιπολέως το Λόγο του Θεού, μελετάει το Λόγο του Θεού. Αλλά και αντίστροφα, βρε τι ωραίες υποσχέσεις δίνει ο Θεός σε αυτούς που φοβούνται το όνομά Του, στους φοβουμένους τον Κύριο, σε αυτούς που περπατούν στη βουλή των φοβουμένων τον Κύριο, τι ωραίες επαγγελίες, πρώτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον και άλλες πολλές. Άρα, Κύριε, θέλω και εγώ να περπατώ στη βουλή των φοβουμένων τον Κύριο. Και αν μάλιστα προχωρήσουμε και λίγο περισσότερο σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, τον καιρό της σαρκός αυτού εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού, και κατανοήσουμε ότι ευλαβούμενος το όνομα του Κυρίου, τον οποίον προσέχει και ακούει και φροντίζει ο Κύριος όταν συζητάει, είναι ο φοβούμενος τον Κύριο, ο οποίος με μεγάλη προσοχή εγκύπτει και επιμένει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας για να περπατήσει σε Αυτόν. Επαναλαμβάνω ότι ο χριστιανός δεν αναγιγνώσκει το Λόγο του Θεού και τελειώσαμε, μελετάει το Λόγο του Θεού για να περπατήσει σε Αυτόν, για να απολαμβάνει όλες τις επαγγελίες που έχει ο Θεός για κάθε ένα από αυτό το οποίο ο Θεός θέλει να ζούμε, να πράττουμε και να προχωρούμε. Πολύ ωραίες υποσχέσεις έχει ο Θεός για αυτούς που δεν περπατούν στη βουλή των ασεβών, που δεν περπατούν στην επιθυμία των μη φοβουμένων το Θεό, που περπατούν στην επιθυμία των φοβουμένων το Θεό. Και εγώ θέλω όλες τις υποσχέσεις αυτές να τις διαβάσω. Μάλιστα, εγώ το κάνω, αν θέλετε, να τις γράψω κιόλας, να τις μελετήσω και να πάω με αυτές στο Θεό και να πω, Κύριε, κάνε με έτσι για να απολαμβάνω αυτά που μου υπόσχεσαι. Αυτή είναι η μελέτη του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε και τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Μελετάω όχι για να μάθω απ' έξω, δεν με ενδιαφέρει αυτό, για να μάθω από μέσα και να περπατάω μέσα σε αυτά που μελετάω. Βέβαια θα μου πεις, είναι δυνατόν να μην περπατήσουμε ποτέ στις βουλές των ασεβών? Όχι, θα κάνουμε λάθη. Αλλά δόξα στο Θεό, χάρη του Χριστού που έχισε το αίμα Του για τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας ακόμη, και αν περπάτησα σε βουλή ασεβών, επειδή φοβούμαι το Θεό, κατανοώ το λάθος μου
Πηγαίνω στο ταμείο μου, εξομολογούμε το λάθος μου, μετανοώ για το λάθος μου, συγχωρώ τους αμαρτάνοντας σε μέ, γιατί θέλω να συγχωρήσει και ο πατέρας μου τις αμαρτίες μου, ώστε να είμαι σαν να μην έχω περπατήσει ποτέ στη βουλή των ασεβών. Και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για τους φοβουμένους τον Κύριο, αλλά το αφήνω στην επιθυμία σας, στην όρεξή σας, να εγκύψετε, να επιμείνετε στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και να βρείτε τις όμορφες υποσχέσεις που ο Θεός χαρίζει σε αυτούς που θέλουν και εξητούν από το Θεό να περπατούν εν το φόβο του Κυρίου. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι δεν εστάθη ποτέ σε οδό αμαρτωλών. Σε οδό αμαρτωλών δεν στάθηκε. Πάσα ανομία, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι αμαρτία. Αλλά και πάσα αδικία είναι αμαρτία. Πάσα ανομία λοιπόν ενώπιον των ανθρώπων, ενώπιον του Θεού, πάσα παράβασης ενώπιον του Θεού, ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι είναι αμαρτία. Αντιθέτως, μας αποκαλύπτει και μας βεβαιώνει τα φοβερά αποτελέσματα της υπακοής του Λόγου του Θεού, της υπακοής του ανθρώπου στο Λόγο του Θεού, που τον καθιστά να στέκεται στην οδό των Αγίων και όχι των αμαρτωλών. Γιατί υπάρχει η οδός των Αγίων και υπάρχει και η οδός των αμαρτωλών. Υπάρχει η οδός των ανθρώπων που υπακούν στο Λόγο του Θεού, κατά πάντα, όπως όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, λέει η Γραφή, και ο Μωυσής έπρατε κατά πάντα το Λόγο του Θεού, και ο Δαβίδ έπρατε κατά πάντα το Λόγο του Θεού. Ιδιαίτερα δε στην Καινή Διαθήκη, οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού πράττουν, έπραταν κατά πάντα το Λόγο του Θεού. Τι σημαίνει πράττω, σημαίνει στέκομαι. Βλέπω οδόν αγίων ανθρώπων, δικαίων ανθρώπων και στέκομαι εκεί. Βλέπω αμαρτωλών και φεύγω. Πάσα λοιπόν πρώτον ανομία είναι αμαρτία και όπου βλέπω παράβαση στο Λόγο του Θεού φεύγω. Δεν είναι εύκολο. Να διακρίνω την παράβαση και να φύγω. Παραδείγματος χάρη θα πω δύο χοντρά παραδείγματα. Βλέπω σε μία εκκλησία να λένε ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι σύμβολο και δεν είναι αληθινά καθώς είναι. Όπως λέει ο Λόγος του Θεού, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα του Χριστού. Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Το σώμα μου και το αίμα μου. Εγώ το βλέπω. Τώρα πρέπει να πάρω απόφαση. Θα σταθώ σε αυτή την οδό της παράβασης ή θα φύγω. Μα θα γίνομαι φανατικός. Εδώ είναι τώρα το κρίσιμο ερώτημα. Φανατικός, αυστηρός. Εγώ όμως θέλω να στέκομαι στην οδόν των Αγίων. Αμήν αδερφοί. Που δεν έχουν παράβαση. Αν δεν έχω καταλάβει κάτι, είμαι συγχωρεμένος από το Θεό. Όταν όμως έρθει ο Θεός, επειδή είμαι φοβούμενος στον Κύριο και μου αποκαλύπτει το απόρριτο αυτού και μου φανερώνει τη Διαθήκη αυτού και το καταλαβαίνω, τώρα έρχομαι στο μεγάλο δίλημα. Θα μείνω, θα σταθώ στην οδό των αμαρτωλών ή θα φύγω. Έφερα ένα παράδειγμα εκκλησιαστικό. Μπορώ να φέρω παράδειγμα κοινωνίας μεταλλήλων. Βλέπω ότι σε μια κοινωνία μεταλλήλων υπάρχει παράβαση, ανομία, αμαρτία. Ναι, αλλά είναι φίλοι μου. Απόφασης. Ναι, αλλά τι θα κάνω. Θα αποχωριστώ, γιατί οι Άγιοι τι είναι, ξεχωρισμένοι, αποχωρισμένοι. Μακάριος ο άνθρωπος λοιπόν που δεν στάθηκε ποτέ
σε οδό αμαρτωλών. Ναι, αλλά στάθηκα. Μετανοώ και δεν ξαναστέκομαι. Ξομολογούμε ξανά. Φέρνω ενώπιον του Θεού το λάθος μου και φεύγω. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό και ο ψαλμός αυτός δεν είναι για όλους. Θέλω να είναι όμως για μας. Θέλω. Θέλω να είμαι δέντρο πεφυτευμένο, σαν το δέντρο το πεφυτευμένο, παρά τους ρία καθονιδάτων, αν όμως μένω στην οδό των αμαρτωλών, δεν θα είμαι και δεν θα φταίει ο Θεός. Εγώ θα φταίω. Αλλά πάσα αδικία ακόμη είναι αμαρτία. Όταν βλέπεις αδικία, να αδικούν ανθρώπους. Να αδικεί ο ένας τον άλλον. Τι θα κάνεις? Ο Λόγος του Θεού λέει, μη στέκεσαι σε αυτή την οδό. Υπάρχει κλοπή, υπάρχει ψέμα, υπάρχει απάτη, υπάρχει φιλαργυρία. Υπάρχει όποια μορφή αδικίας ή ανομίας. Και δεν μπορώ να πω ότι τη βλέπω, γιατί εφόσον περπατώ στη βουλή των ευσεβών των φοβουμένων το Κύριο, το απόρριτον του Κυρίου μου αποκαλύπτεται, η Διαθήκη του Θεού μου φανερώνεται και γνωρίζω την ανομία, την παράβαση και την αδικία, την αμαρτία. Και γιατί τη γνωρίζω? Γιατί μου την αποκαλύπτει ο Θεός. Και όσο δεν μου την αποκαλύπτει ο Θεός, δεν έχω καμία ευθύνη. Θα είμαι σαν δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Όταν ο Θεός όμως μου την αποκαλύψει και τη δω καθαρά και δεν έχω καμία αμφιβολία, τώρα πρέπει να πάρω απόφαση βεβαία και ασφαλή. Ή θέλω να είμαι σαν δέντρο πεφυτευμένο παρά τις ρίακας των υδάτων και φεύγω, ή δεν με απασχολεί και πολύ αυτό, δεν είναι και έτσι, δεν είναι για όλους, δεν ξέρω τι δικαιολογία μπορώ να βρω. Μένω. Μένεις στην παράβαση? Μένεις στην ανομία? Δεν ανομώ εγώ, δεν παραβαίνω το Λόγο του Θεού. Μα δεν λέει αυτό το πράγμα ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει, δεν εστάθη στην οδόν των αμαρτωλών. Δεν λέει ότι δεν αμάρτησε αυτός. Δεν στάθηκε στην οδό των αμαρτωλών. Ενώ στο προηγούμενο του λέει, δεν περιεπάτησε στη βουλή των ασεβών. Η βουλή του δεν ήταν βουλή ασεβίας, ήταν βουλή φόβου Θεού. Τώρα όμως λέει, μιλάει για την κοινωνία μεταλλήλων. Μιλάει για την κοινωνία, για τη ζωή μας μέσα στον κόσμο. Εκεί πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις. Οι αποφάσεις έχουν σοβαρότατα αποτελέσματα στη ζωή μας. Η ζωή μας εξαρτάται από τις αποφάσεις που παίρνουμε. Αν οι αποφάσεις μας είναι με αποκάλυψη επιβεβαιωμένες από το Λόγο του Θεού, δεν φοβόμαστε τίποτα. Θα είναι ο Θεός μαζί μας, θα είναι ο Χριστός μέχρι συντελείας του αιώνος, θα προπορεύεται, θα μας ανοίγει το δρόμο, θα απολαμβάνουμε τις υποσχέσεις του φοβουμένου των Κύριων και θα απολαμβάνουμε και τις υποσχέσεις των Αγίων ανθρώπων, δηλαδή των ξεχωρισμένων. Άγιος τι σημαίνει? Αποχωρίζομαι, δηλαδή φεύγω από τον κόσμο και προσκολώμαι στον Χριστό. Φεύγω από το πολίτευμα του κόσμου και το πολίτευμά μου είναι της ουρανής. Φεύγω από τον άρχοντα του κόσμου τούτου και προσκολώμαι στον βασιλιά των βασιλιάδων και στον Κύριο των Κυρίων. Σοβαρότατες αποφάσεις που δεν είναι, αδελφοί, εύκολο να κάνεις λάθος. Πολύ δύσκολο να κάνεις λάθος. Γιατί? Γιατί γνωρίζεις, βλέπεις και σου αποκαλύπτει ο Θεός. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσω
να αποφασίσω αν πράγματι θέλω, όχι αν κατά φαντασία θέλω, αν πράγματι θέλω να είμαι σαν δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ριακάς των υδάτων. Πραγματικά θέλεις? Αυτό είναι το περπάτημα. Έτσι και έτσι θέλεις, δεν πειράζει. Δεν σε νοιάζει, δεν πειράζει. Αλλά έτσι είναι το περπάτημα. Με φόβο Θεού, μελετώντας το Λόγο του Θεού, για να κερδίσω με εξήτηση όλες τις επαγγελίες του Θεού που είναι γεγραμμένες για τους φοβούμενους τον Κύριο και για να αποφύγω όλα τα κακά που περιγράφονται για τους αμαρτωλούς. Άρα αγιασμός, ξεχωρισμός. Ούτε ανάμεσα σε αυτούς που ζουν στην παράβαση του Λόγου του Θεού, στην ανομία που είναι αμαρτία, ούτε μαζί με αυτούς που ζουν στην αδικία που είναι αμαρτία. Και πώς το λέει η Καινή Διαθήκη, μη γίνεσαι συμμέτοχος αλλοτρίων αμαρτημάτων. Δηλαδή μη συμμετέχεις τα αμαρτήματα των άλλων, αποχωρήσου. Και μάλιστα στην επιστολή του προς Κορινθίους τη δεύτερη λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό ο Απόστολος Παύλος, να μπορέσω να το βρω, με φοβερές υποσχέσεις. Λέει, εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίστητε και μη εγγύσετε εσείς ακάθαρτο, όχι δικό σας ακάθαρτο, εξέλθετε, αποχωρίστητε και μη εγγύσετε ακάθαρτο και τότε εγώ θα σας δεχθώ. Ακούτε? Αν δεν αποχωρίζωστε, δεν σας δέχομαι. Τότε εγώ θα σας δεχθώ και τότε θα είμαι ο πατέρας σας και εσείς θα είστε οι μου και θυγατέρες μου, λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. Το δεύτερο λοιπόν χαρακτηριστικό του ανθρώπου που απολαμβάνει την ιδιαίτερη ευλογία του Θεού να είναι σαν δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων είναι ο αποχωρισμός. Μην ομοζυγείτε με τους απίστους. Και οι άπιστοι δεν είναι μόνο οι έξω από την εκκλησία, οι πιο επικίνδυνοι άπιστοι είναι μέσα στην εκκλησία. Ποιοι είναι οι άπιστοι μέσα στην εκκλησία? Οι μη γνήσιοι στην πίστη. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, «Σι τέκνον μου Τιμόθε γνήσιε στην πίστη». Γνήσιος στην πίστη αδελφός. Όχι με παραβάσεις συγκεκαλυμμένες, δεν πειράζει τώρα. Πειράζει και καίει. Πειράζει και παραπειράζει. Παράβαση είναι παράβαση. Παράβαση είναι αμαρτία. Αποχωρίστητε από τους εν παραβάση. Αποχωρίστε και από τους εν αδικία. Ψεύτες, κλέφτες, απατεώνες, συμφεροντολόγους, υποκριτές. Μα μέσα στην εκκλησία παντού τα πάντα υπάρχουν, αδερφοί. Και ξέρετε ποιο είναι το κακό? Αυτός μπορεί να μετανοήσει και να σωθεί. Εσύ έχασες κάνοντας κοινωνία. Γιατί τι λέει? Προς τους ατάκτους περιπατούντας, λέει ο Απόστολος Παύλος, και αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε, είναι στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς, είναι στη σελίδα 1049 και θέλω να το διαβάσετε, αδερφοί. Διαβάζω από το γάμα κεφάλαιο, 6 εδάφιο, Β' Θεσσαλονικής, Β' προς Θεσσαλονικής, Αποστόλου Παύλου, σελίδα 1049. Ξαναλέω, 3ο κεφάλαιο, 6 εδάφιο. Μιλάει τώρα για τους αδελφούς εν Χριστώ. «Σας παραγγέλλομεν, αδελφοί, εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να απομακρύνεστε», το κείμενο λέει «στέλεστε» και η ερμηνεία είναι «χωρίζεστε», «να αποχωρίζεστε», «να απομακρύνεστε», σωστή λέξη,
από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος. Και ποιος είναι ο αδελφός που περπατάει ατάκτος μέσα στην εκκλησία? Ατάκτος περιπατούντες είναι αυτοί που δεν περπατούν κατά την παράδοση την οποία παρέλαβε παρημών κατά το Λόγο του Θεού. Είναι σε παράβαση. Δεν περπατάει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αντιθέτως, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, επειδή εσείς εξεύρετε, προσπρέπει να μιμήσετε ημάς. Ποιους ημάς? Την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Αυτούς πρέπει να μιμήσετε. Μιμητέ μου γίνεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τολμάει και λέει, καθώς και εγώ του Χριστού. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό, μιμητέ μου γίνεστε, γιατί εγώ ξέρω τα χάλια μου. Αλλά μπορώ να σας πω και εσείς και εγώ να γίνουμε μιμητές του Αποστόλου Παύλου. Να γίνουμε μιμητές της Αποστολικής Εκκλησίας, της πρώτης. Να γίνουμε μιμητές του Λόγου του Θεού. Όχι να περπατάμε ατάκτος, αλλά από τους ατάκτους περιπατούντες αποχωρίστητε. Φύγετε. Δεν θα περπατάμε λοιπόν σε... Δεν θα στεκόμαστε σε οδό αμαρτωλών. Δεν έχουμε δουλειά εκεί. Αποχωριζόμαστε και όταν αποχωριζόμαστε μας δέχεται ο Θεός. Αυτό δεν είναι πολύ φοβερό, αδερφοί? Όταν αποχωρίζεσαι από τους, από τους αμαρτωλούς με παράβαση ή με ανομία, τότε σε δέχεται ο Θεός. Και όταν σε δέχεται ο Θεός γίνεται πατέρας σου. Και όταν γίνει πατέρας σου, εμείς, εσείς, εγώ, εσείς γινόμαστε ιοί και θυγατέρες. Και απολαμβάνουμε όλες τις ευλογίες του Θεού. Είναι εύκολο? Δύσκολο. Γιατί μπαίνει το συναίσθημα. Μπαίνει η λογική, να μην είμαστε και τόσο σκληροί, τόσο... Τι θα κάνουμε, μην κάνουμε τους υπεραγίους? Όχι, δεν κάνουμε τους υπεραγίους. Αλλά δεν θέλουμε να συμμετέχουμε σε αλότρια αμαρτήματα. Προσευχόμαστε για αυτούς, τους θεωρούμε αδελφούς μας, φροντίζουμε όσο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, αλλά δεν γινόμαστε ένα με αυτούς. Δεν γινόμαστε ένα. Τρίτο χαρακτηριστικό. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν εκάθισε σε καθέδρα χλεβαστών. Πολύ σοβαρό και αυτό. Χλεβάζει. Ονειδίζει, εμπέζει. Και λέει ο Λόγος του Θεού κάτι πολύ σοβαρά, αδελφοί μου αγαπητοί, εδάφια για τους χλεβαστές. Λέει παραδείγματος χάρη, βδέλυγμα είναι εις τον Κύριο ο χλεβαστής. Ποιος είναι ο χλεβαστής? Εμπέζει, κοροϊδεύει, κρίνει, κατακρίνει, ονειδίζει. Και ο Λόγος του Θεού λέει πρόσεξε, πρόσεξε, μην τυχόν και καθίσεις στο ίδιο τραπέζι μαζί του και συνομιλείς μαζί του. Μην καθίσεις με αυτόν που κατακρίνει τον αδελφό σου, που κατακρίνει την εκκλησία, που ονειδίζει την εκκλησία, πας και τρως και πίνεις και χαίρεσαι. Μάλιστα λέγει ο χλεβαστής ζητάει σοφία και δεν βρίσκει. Χλεβάζεις, άσοφος θα είσαι. Και ξέρετε τι θα πει άσοφος? Δεν έχεις φόβο Θεού. Άρα δεν ισχύει τίποτα από όλα όσα είπαμε. Γιατί αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Άσοφος. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέλφια, γιατί δεν είναι αστείο. Ο χλεβαστής δεν ακούει έλεγχο. Δεν υπακούει. Γιατί δεν έχει σοφία. Και αν μάλιστα τον διδάξεις, γίνεσαι εσύ όνειδος. Αλλού λέει η Γραφή. Δεν θέλω να κάθομαι στο ίδιο τραπέζι να συνομιλώ με χλεβαστές. Με ανθρώπους που εμπέζουν φτωχούς ανθρώπους. Όχι μόνο την Εκκλησία και το Λόγο του Θεού, πόσο μάλλον. Αλλά κανένανε.
Όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα του Θεού και ο Θεός έστειλε τον Υιό Του το μονογενή να πεθάνει για αυτούς. Ποιος είμαι εγώ να τον κοροϊδεύω αυτόν? Ποιος είμαι εγώ να τον υποτιμώ? Ποιος είμαι εγώ να τον περιφρονώ? Όλα αυτά είναι μέσα στη χλέβη, μέσα στο χλεβασμό. Ποιος είμαι εγώ να θεωρώ αυτόν ότι είναι τυποτένιος, μηδαμινός ή ασήμαντος? Ποιος είμαι εγώ? Ο χλεβαστής είναι βδέλυγμα στους ανθρώπους. Μηγαίνει το, αδερφοί μου αγαπητοί, να υποτιμάμε, να περιφρονούμε, να κοροϊδεύουμε ανθρώπους που έχει φτιάξει ο Θεός για τη Βασιλεία των Ουρανών. Μηγαίνει το. Όταν ο Θεός τον αγάπησε τόσο πολύ, αυτόν τον άνθρωπο που εσύ περιφρονείς, εμπέζεις, κοροϊδεύεις, ώστε δεν εφίστη τον Υιό Του το μονογενή, αλλά τον έστειλε στη γη να γίνει κατάρα για τη σωτηρία του, ποιος είσαι εσύ και τον εμπέζεις και τον κοροϊδεύεις και τον περιφρονείς και τον φτύνεις? Συγχωρέστε με για την έκφραση. Ποιος είσαι εσύ? Δεν φοβάσαι το Θεό? Δεν φοβόνται το Θεό. Γι' αυτό δεν έχουν σοφία. Ο χλεβαστής δεν μαθαίνει σοφία ποτέ. Δεν διδάσκεται, δεν ακούει έλεγχο. Γιατί? Έχει σκληρή καρδιά. Έχει περήφανο πνεύμα. Δεν μπορεί ούτε να συγχωρήσει ούτε να μετανοήσει. Θεωρεί τον εαυτό του υπερέχοντα από όλους τους άλλους. Είναι φιλοπρωτεύων ο χλεβαστής. Μακριά, αδελφοί μου αγαπητοί, από την καθέδρα των χλεβαστών. Βλέπεις κάποιον και κουτσομπολεύει, φύγε! Δεν θα γίνεις ποτέ δέντρο πεφτευμένο παρά τους λίακας των υδάτων. Κουτσομπολεύει η γυναίκα σου, φύγε! Έλεγξέ τη! Κουτσομπολεύει ο άντρας σου, φύγε! Έλεγξέ τον! Κουτσομπολεύει ο πρεσβύτερος, φύγε! Δεν κάνουμε το κορόιδο όταν υπάρχει εντιμότερος από μας. Γιατί ο εντιμότερος όλων είναι ο Λόγος του Θεού. Το Λόγο του Θεού φοβόμαστε. Στο Λόγο του Θεού υπακούμε. Γιατί θέλουμε, εγώ θέλω. Τι να σας πω. Αν κάτι θέλω, είναι να είμαι σαν δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Να έχω καρπό, να έχω φύλωμα και ό,τι αν πράττω να το ευωδώνει ο Θεός. Δεν θέλω να κάνω και να γκρεμίζετε, θέλω να κάνω και να οικοδομείτε. Γι' αυτό επαναλαμβάνω τα τρία βασικά χαρακτηριστικά. Μακριά από τους ασεβείς. Μόνο με τους φοβμένους στον Κύριο. Γιατί οι ασεβείς τι λένε? Τι ωφελεί τον άνθρωπο να υπηρετεί το Θεό, να υπακούει στο Θεό? Ενώ οι φοβούμενοι τον Κύριο τι λένε? Κύριε, δόξα στο όνομά σου. Τους φοβουμένους τον Κύριο προσέχει και ακούει. Και επιμένω, το Λόγο του Θεού τον μελετάμε, όχι για να τον κηρύξουμε. Και αυτό πολύ μπορεί να γίνει. Αλλά για να τον περπατήσουμε. Θέλω να βλέπω τις υποσχέσεις και να βλέπω από το Θεό σε ποιους τις δίνει. Για να γίνομαι τέτοιος. Θέλω να βλέπω τα αποτελέσματα της γραφής, τα ευλογημένα, και να μελετώ να δω σε ποιον τα δίνει ο Θεός. Για να γίνω. Και να γίνουμε όλοι μας, αδελφοί αγαπητοί, όλοι μας, να είμαστε μια εκκλησία μακαρίων ανθρώπων που δεν περπατούν σε βολή ασεβών, που δεν στέκονται σε οδό αμαρτωλών και δεν κάθονται να κουβεντιάζουν σε καθέδρα χλεβαστών. Και όταν αυτά δεν τα κάνεις, τι σου μένει? Ένα σου μένει, ο Λόγος του Θεού. Τότε λες, να τι θα κάνω. Πω, τι ωραία υπόσχεση είναι αυτή, Κύριε, για να τη δω.
τι ωραία υπόσχεση είναι η άλλη. Πώς εσύ τα κουμπώνεις τόσο ωραία. Γι' αυτό και εν τον νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού. Τι θέλω, ότι θέλει ο Λόγος του Θεού. Τι θέλω, ότι θέλει ο Θεός. Αποκάλυπτε μου, Κύριε, Θεέ μου, σε παρακαλώ, το Λόγο Σου, το θέλημά Σου, για να περπατώ και να απολαμβάνω τις επαγγελίες Σου. Το θέλημα του ανθρώπου, λοιπόν, που έχει αυτά τα προηγούμενα, να μην τα ξαναπώ, τρία χαρακτηριστικά, είναι στο Λόγο του Κυρίου και μελετά το Λόγο του Θεού ημέρα και νύχτα. Δεν λέει διαβάζει, μελετά το Λόγο του Θεού. Τον ενδιαφέρει ο Λόγος του Θεού. Υπάρχει ο επιστήμονας που μελετάει την επιστήμη του. Ερευνητές μελετούν ημέρα και νύχτα, κάνουν πειράματα. Χημικοί, βιολόγοι, δεν παίρνουν ντοκτορά αν δεν κάνουν πειράματα και δεν μελετάνε το πείραμα που τους έδωσαν. Και εμείς μελετάμε το Λόγο του Θεού. Αν δεν το μελετάς, δεν θα έχεις τα αποτελέσματα. Το θέλημα είναι ο Λόγος του Θεού και μελετάει το Λόγο του Θεού ημέρα και νύχτα. Και αυτός, χωρίς αμφιβολία, αλλά και μόνο αυτός, πάλι χωρίς αμφιβολία, θα είναι σαν το δέντρο το πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Θα φέρει καρπό πολύ και ο καρπός του θα μένει. Το φύλωμά του θα θάλει, και ό,τι αν πράττει θα τα ευωδώνει ο Θεός. Αξίζει τον κόπο, αδερφοί, να περπατήσουμε σε αυτές τις αρχές της επιστήμης κυβερνήσεως, να κυβερνάμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, τους πλησίων μας, την Εκκλησία, όσο το αφημών, κατά το θέλημα του Θεού. Δεν περπατάμε στην τύχη όπως μας καπνίσει, ούτε εν φαντασία, αλλά να περπατάμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, που θα μας το αποκαλύπτει ο Θεός όταν μελετάμε για να μένουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει δώσει το Λόγο Του. Και ο άνθρωπος που το έχει καταλάβει μπορεί και μεταμορφώνει τη ζωή του. Μεταβάλλει τη ζωή του. Μπορεί να είναι σαν ένα δέντρο που είναι πεφυτευμένο μακριά από τους ρίακας των υδάτων και με αυτό το πρώτο ψαλμό να τον κάνει ο Θεός δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Τόσο εύκολα. Απολύτως εύκολα. Γιατί δεν το κάνουμε εμείς, το κάνει ο Θεός σε μας. Ο Θεός το κάνει. Μας το δείχνει μέσα από το Λόγο Του, μας το φανερώνει μέσα από το Λόγο Του, μας το αποκαλύπτει μέσα από το Λόγο Του, δηλαδή μας δίνει σοφία, μας δίνει και σύνεση, μας δίνει δηλαδή και να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, μας δίνει και βουλή να θέλουμε και μας δίνει και δύναμη να μπορούμε. Άρα όλα τα κάνει ο Θεός. Εμείς τι κάνουμε? Επιμένουμε και εγκύπτουμε στον τέλειο νόμο της ελευθερίας για να είμαστε μακάριοι, καθώς είμαστε εκτελεστές του έργου του Θεού. Όχι επιλείς μόνο εις ακροατές, αλλά εκτελεστές του έργου του Θεού. Αμήν, αδερφοί μου. Είδατε πόσο εύκολο είναι? Πάρα πολύ εύκολο είναι. Μη χάνουμε την ευκαιρία. Μη χάσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες που μας δίνει ο Θεός μέσα από το Λόγο Του για να απολαμβάνουμε τη δόξα του Θεού εδώ στη γη. Μπορεί να είσαι, εάν δεν δώσει σημασία, να είσαι ένας κακομύρης χριστιανός. Γκρινιάρης. Να τα βάζεις με τους ανθρώπους, να τα βάζεις με τους αδελφούς σου, να τα βάζεις με τον εαυτό σου, να τα βάζεις με τον Θεό και να λες τίποτα δεν πάνε καλά, δεν πιστεύω στον Θεό, τίποτα δεν γίνεται και δεν έχεις καταλάβει ότι εσύ είσαι η αιτία του κακού. Γιατί ποτέ δεν έχεις πάρει το Λόγο του Θεού
να εγκύψεις, να επιμείνεις, να αγωνιστείς. Αλλά θέλεις ως διαμαγείας, δεν υπάρχει αυτό στο Λόγο του Θεού, να σου έρχονται τα πράγματα καλά. Δεν γίνεται αυτό. Ας μην πλανόμεθα και ας μην πλανόμεν και τους άλλους. Για να θερήσεις πρέπει να σπείρεις. Και αν θερήσεις τη σάρκα, αν σπείρεις τη σάρκα θα θερήσεις τη φθορά. Αν σπέρνεις όμως το Πνεύμα το Άγιο, και πώς παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο? Μέσα από το Λόγο του Θεού. Μέσα από τη μελέτη του Λόγου του Θεού, μέσα από την προσευχή. Αν σπέρνεις στο Πνεύμα, θα θερήσεις ζωή αιώνια. Ζωή και αυτή είναι αυθονία εδώ στη γη, και ζωή αιώνιο μετέπειτα. Γι' αυτό μην τα βάζουμε ποτέ με το Θεό, αλλά να ξέρουμε ότι ο μόνος ο οποίος φταίει είμαστε εμείς οι ίδιοι. Αλλά να μην αποκάμουμε, να μην καταβληθούμε από τη λύπη, αλλά να κατανοήσουμε ότι είναι ανάγκη να επιμείνουμε και να εγκύπτουμε στον τέλειο νόμο της ελευθερίας που είναι ο Λόγος του Θεού, και μέσα από το Λόγο του Θεού θα βρίσκουμε τις λύσεις όλων των ζητημάτων μας. Και να θυμόμαστε ότι ο Θεός δεν κάνει χατήρια, είναι δίκαιος. Δεν μπορεί να πάψει να είναι δίκαιος, αλλά κάνει χάρη στον άνθρωπο και είναι μισθαποδότης στον εξητούντα. Και πού θα εξητήσουμε? Στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή. Επιμένω, στο Λόγο του Θεού θα εξητήσουμε και στο ταμείο μας θα εξητήσουμε, και θα γίνει σε εμάς μισθαποδότης ο Θεός. Και είναι και θα γίνεται. Αμήν. Βοήθα μας, Κύριε. Βοήθα μας να είμαστε έτσι. Γιατί αν δεν μας βοηθήσει ο Θεός, το χάσαμε το τρένο. Κύριε μου, βοήθησε μας. Ω Χριστέ μου, έλα γλυκό μου κορίτσι.